Φτάσαμε στο Μουσείο Βαρβαγιάννη. Πάμε λοιπόν να μπούμε να κάνουμε ένα tour. Πήγαμε. Λοιπόν, μπήκαμε στο μουσείο, παιδιά, και εδώ είναι ο Γιάννης ο Βαρβαγιάννης της οικογένειας Βαρβαγιάννη, έκτη γενιά. Εδώ θα μας μιλήσει λοιπόν λίγο για το μουσείο και για την ιστορία του Ούσου Βαρβαγιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας και καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι έχουμε να δούμε εδώ στο μουσείο? Βλέπουμε διάφορα. Χειροποίητη κεφαλαία Αμβίκα για παραγωγή ούζου. Εδώ λοιπόν μιλάμε για κάτι παραδοσιακό, έτσι το φτιάχνετε το ούζο εδώ και πολλές γενιές. Εδώ είναι συγκεκριμένα το μουσείο μας. Είναι ότι διαφυλάξαμε σαν οικογένεια από το 1858 και το 1978. Ο συγκεκριμένος ο Αμβίκας είναι ο πρώτος που φτάνει από την Κωνσταντινούπολη. Και έχουμε τα επίσημα χαρτιά για τη δραστηριότητα της εταιρείας του χώρου των αποστάξεων της οικογένειας από το 1860. Άρα αρχίσατε στην Κωνσταντινούπολη. Η παραγγελία που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, η καταγωγή μας σαν Βαρβαγιάννηδες είναι από Νάξο Άνδρο. Από Νάξο Άνδρο. Okay. Ναι, απλά έφυγε ο ένας ο Βαρβαγιάννης, ήταν δύο αδέρφια, είχαν ένα αστειοφόρο, δεν μπορούσαν να το δουλέψουν μαζί. Το πουλήσανε, ο ένας πήγε στην Οδυσσό της τότε Ρωσίας, έμαθε την τέχνη της απόσταξης. Και ήρθε εδώ για κάποιο λόγο, δεν ξέρουμε για γυναίκα, ήρθε λόγω πληθώρα των υλικών, ήρθε και ξεκίνησε την παραγωγή του εδώ στο πλωμάρι της Λέσβου. Τα τρία τα πρώτα βασικά είναι από Κωνσταντινούπολη. Τα τρία πρώτα. Του τρίτου σώζεται και η σφραγίδα. Αυτό είναι το τρίτο. Ναι, είναι το τρίτο. Είναι σαν χρονολογική σειρά. Αυτό τι είναι? Αυτή ήταν η αντλία η οποία τραβούσε το νερό από τα πηγάδια, από τις πηγές και γέμιζε την εκάστοτε πράσινη δεξαμενή με κρύο νερό ώστε να γίνεται η ψήξη. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν έχω καταλάβει πολύ καλά όλα αυτά που λέγεται. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, ας πούμε, δεν ξέρω τίποτα για το ούζο. Μπορείτε να συζητήσετε λίγο. Ωραία, από τι φρούτο, πώς γίνεται. Από τι παράγεται και πώς φτιάχνεται. Θα μιλήσουμε λίγο για το παρελθόν και μετά πάμε κάτω να δείτε πώς το φτιάχνουμε και σήμερα. Α, τέλεια. Εδώ λοιπόν πώς γινότανε. Αυτή είναι φούρνη εδώ. Μπαίναν τα ξύλα και η φωτιά. Μπορούμε να το μέρος. Ναι, αν θέλετε. Τέλεια, λοιπόν, ανοίγουμε κιόλας. Πολύ ωραία. Ωραία, βάζουμε εδώ ξύλα. Ξύλα, ξύλα και η φωτιά. Φωτιά. Κλείνουμε. Ανάβει αυτό. Έπαιρνε φωτιά, σηκώναν το πάνω μέρος του καζανιού, το αποστακτήρα και μέσα τοποθετούνταν το γλυκάνισο, το νερό, το ενόπνευμα, η εθυλική αλκοόλη και κάποιες δεκάδες από αρωματικά φυτά, βότανα, σπόρους, μπαχαρικά, δημητριακά, φρούτα και έβραζε όλο αυτό το μείγμα. Εδώ μέσα, έτσι. Ναι. Σαν γιγάντια κατσαρόλα, φανταστείτε το. Τέλεια. Όσο έβραζε λοιπόν αυτό, ατμοποιούνταν αυτό το μείγμα, γινόταν ατμός και ο ατμός περνούσε διαμέσου των τόξων που βλέπετε στις κάθετες χάλκινες στήλες εσωτερικά της πράσινης δεξαμενής. Θέλεις να βοηθήσω? Λοιπόν, κοιτάξτε. Εδώ λοιπόν, εδώ μέσα στη δεξαμενή λοιπόν ερχόταν το κρύο νερό. Λειτουργούσε σαν ψύχτης. Το κάτω μέρος προεξέχει μια σωλήνα. Τη βλέπετε? Σωλήνα εδώ, ναι. Αυτή η σωλήνα ήταν ενωμένη με αυτήν εδώ πέρα την προεξοχή. Έτσι ώστε, όπως κατέβαινε ο ατμός και ήταν περιτριγυρισμένος, συγγνώμη, από κρύο νερό, το οποίο αντλούνταν από την αντλία που είπαμε προηγουμένως, από εδώ, έψυχε τον ατμό, τον υγροποιούσε και παίρναν από τα σωληνάκια τα μικρά το απόσταμα. Από εδώ κάτω? Από εδώ, από τους σωλήνες. Από εδώ. Η βρύση ήταν για την εκένωση των δεξαμενών του νερού, καθότι μετά από μερικές αποστάξεις ζεσθενόταν το νερό και δεν μπορούσε να λειτουργήσει πλέον. Κατάλαβα. Άρα ουσιαστικά το ούζο έβγαινε από εδώ. Σωστά. Έτσι, σωστά. Πολύ ωραία. Θα σας δείξω και μια φωτογραφία τυπική. Όχι τυπική, είναι κανονική από τη δεύτερη θέση της ποντοπίας. Πολύ ωραία. Και ποιος σκέφτηκε όλα αυτά? Αυτό το φτιάξαμε το 1996. Δηλαδή... Α, το μουσείο γενικά την απόσταξη. Όχι, εννοώ την απόσταξη. Θέλει πολύ σκέψη. Η τέχνη της απόσταξης χάνεται στα βάθη των αιώνων και των χιλιετιών. Εικάζεται ότι είναι εφεύρεση των αρχαίων Φινίκων, Αιγύπτιων, Ελλήνων. Πάντως όλη η Μεσόγειος παράγει ένα αποσταγμένο ποτό. Τέλεια. Και όλα αυτά είναι το ίδιο ουσιαστικά, αλλά πιο μετά. Ναι, αυτά είναι μεταγενέστερα. Φαίνονται λίγο πιο μοντέρνα εδώ που τα λέμε. Αυτό το ζεύγος απέσταξε για τελευταία φορά το 1978 με την παλιά τεχνική με ξύλο και φωτιά. Έκτοτε δεν τη χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνική, διότι με το ξύλο και τη φωτιά φαίνεται έτσι κάπως ρομαντικό, παραδοσιακό, νοσταλγικό αν θέλετε, αλλά δεν μπορείς να επιτύχεις σταθερή και ελεγχόμενη θερμοκρασία και κατά τον βρασμό και κατά την ψήξη. Επομένως, αργότερα που θα πάμε κάτω θα δείτε ότι αντί για ξύλα και φωτιά φούρνο, έχουμε ατμογεννήτρια, η οποία παράγει ατμό φυσικά σε σταθερή ροή, σταθερή θερμοκρασία, γίνεται πιο ομαλός ο βρασμός. Και αντί για δεξαμενές ψήξεις, έχουμε μέσα σε μεγάλες χάλκινες σωλήνες κυκλοφορία πολύ κρύου νερού, το οποίο πάλι όπως ακουμπάει ο ατμός στις παγωμένες επιφάνειες των σωλήνων, που κυκλοφορεί το κρύο νερό, ψήγεται, υγροποιείται και βγαίνει το ούζο. Πολύ ωραία. Εδώ πίσω μας βλέπουμε και άλλα αντικείμενα τώρα, έτσι, στο μουσείο. Τι είναι τα προσωπικά αντικείμενα των προηγούμενων γενεών Βαρβαγιάννηδων, τα γραφεία τους, τα προσωπικά τους πράγματα.
Ημερομηνίες, γιατί ημερομηνίες, μιλάμε 1981, βλέπω 1981 εδώ. Και πρέπει να έχουμε και παλαιότερες, γιατί 1966. Και στα σιτάρια πρέπει να έχουμε και παλαιότερες, όπως εκεί στα βιβλία και αυτά. Ναι. Αυτό είναι, τι είναι? Αυτό τραφομηχανή. Είναι το κομπιουτεράκι της εποχής. Α, κομπιουτεράκι, δεν έχει γράμματα, όντως. Τώρα, ακόμα και στα κινητά έχουμε κομπιουτεράκι. Το κομπιουτεράκι της εποχής, παιδιά, το πω, έχω τρελαθεί τώρα αυτό, εδώ πέρα. Αυτό, τι είναι όμως? Αυτή είναι, εδώ πέρα είναι η εποχή του ημιαυτόματου. Είναι μια ετικετέζα, η οποία έχει το πεντάλ κάτω. Mm-hmm. Κατεβαίναν οι βραχίονες, είχαν κόλλα εδώ πέρα πάνω, παίρναν την ετικέτα, την πλαισιώναν πάνω στο μπουκάλι. Το σταθεροποιούσαν αυτοί πάλι οι βραχίονες κάτω. Και έμπαινε η ετικέτα στο μπουκάλι ουσιαστικά. Και έμπαινε η ετικέτα στο μπουκάλι. Πολύ ωραίο. Το γεμιστικό, οι φωτογραφίες των προκατόχων στον τοίχο. Δυστυχώς δεν έχουμε το ιδρυτή, γιατί χάζουν ότι δεν υπήρχαν και φωτογραφικές γύρω στο 1860. Ναι. Δεν πρέπει να υπήρχαν φωτογραφικές τουλάχιστον στην περιοχή. Πάνω αριστερά είναι ο δεύτερος αγγελέα. Πάνω δεξιά ο τρίτος, κάτω ο τέταρτος και δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Αυτή ήταν η πεθερά του προπαπού Μιστάδη, του προπαπού. Η οποία δεν ήταν βαρβαγιάννη μένα, αλλά ήταν η πεθερά του, η οποία τον στήριξε πάρα πολύ, γιατί είχε χάσει τη γυναίκα του και το παιδί του. Mm-hmm. Και τον στήριξε και στην επιχείρηση, αλλά ηθικά και ρίως. Ψυχολογικά. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Γιατί και εδώ. Χείρος μικρός. Ναι. Αυτό είναι ένα ανακατασκευασμένο ψυγείο. Από εδώ μπαίνανε οι περίφημες παγοκολόνες. Ναι, βάζανε μεγάλα κομμάτια πάγου ώστε να διατηρούν τα προϊόντα, ας πούμε, τα πράγματά τους σε χαμηλές θερμοκρασίες. Και αυτό λειτουργούσε μέχρι πριν κάποια χρόνια, λειτουργούσε. Και εδώ αποστάζεται το γούζο μέσα στο μπουκάλι με αυτό το... Εδώ σφράγιζε με μοχλό, χειροκίνητα. Α, για να κλείσουμε το μπουκάλι. Ακριβώς. Για να μπει... Και τι είδους χαπάκι χρησιμοποιούσατε τότε? Στην δηλαδή. Αρχή φελό. Φελός. Φελός, ο ξύλινος. Εδώ που βλέπουμε λοιπόν το φελό. Mm-hmm. Αυτό το πινέλο γιατί χρησιμεύει? Αυτό ήταν πρωτού περάσουμε στην εποχή του μη αυτόματου που λέγαμε πριν. Αν ήθελες να κολλήσεις ένα μπουκάλι, ας πούμε, με ετικέτα, υπήρχε εδώ πέρα το πινέλο, κόλλα μέσα, το έβαζες στην επιφάνεια του μπουκαλιού και το κόλλαγες με το χέρι. Αυτό το εξηγήσαμε τι είναι? Αυτό είναι κουβάς για το χύμα. Είναι περίφημοι μαστραπάδες κουβάδες που πριν την εποχή της τυποποίησης πήγαινε κάποιος, ας πούμε, έλεγε «Γιάννη, βάλε μου ένα μπουκάλι ούζο», ας πούμε. Ναι. Και το βάζα από το κουβάδα μέσα. Μέσα δηλαδή, εδώ υπήρχε το ούζο? Χύμα δηλαδή. Ναι. Τέλεια. Ήταν η εποχή του χύμα, αυτό μπορεί να είναι και 100 χρονών και δεν ξέρω πόσο. Γιατί το σταματήσαμε τώρα, τα μόνο μπουκάλια? Τώρα έχουμε περάσει σε άλλα πρότυπα, με Άιζο, με Κάσπ, με... Και εδώ παραλίγο να καταστρέψουμε τι είναι το πλάστικα. Αυτή ήταν για τη ζύγιση των βαρελιών, του υνοπνεύματος ή των ούζων. Είναι ζυγαριά κανονική. Και πώς λειτουργεί εδώ? Έβαζες εδώ το μπουκάλι? Εδώ πέρα έβαζες αυτό που ήθελες να ζυγίσεις και έβαζες τα ανάλογα βάρη ώστε να βρεις την ισορροπία το βάρος τέλος πάντων του κάθε πράγματος. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Πώς το. Ας πούμε ότι βάζεις ένα μπουκάλι εδώ. Ένα μοχλό, όχι μπουκάλι, είναι για πιο βαριά πράγματα. Είναι για βαρέλι ουσιαστικά, έτσι. Για βαρέλι, εξού και ηλιά. Αν θέλεις να ζυγίσεις αυτή την κανάτα. Ακριβώς, την έβαζες πάνω. Τραβούσες τα βάρη, ας πούμε, πρόσθετες τα γραμμάρια από εδώ, τα κιλά και αναλόγως με κάποια άλλα ζύγια. Είναι λίγο καθαρά αναλογική. Απλά επειδή το έχουμε βάψει, το έχουμε συντηρήσει, βλέπω έχουν κολλήσει. Ναι, από την κόλλα και αυτά. Ωραία. Μια χαρά, και τώρα εδώ είναι καθαρά αναλογικό όργανο. Ναι. Δοχεία συντήρηση. Αυτά είναι όταν αποστάζουμε το βαρβαγιάννη, δεν το βγάζουμε κατευθείαν στην παραγωγή. Το αφήνουμε να πάρει το χρόνο του περίπου 40 ημέρες να καταλαγιάσει, να ηρεμήσει το απόσταγμα. Και να προσθέσουμε νερό, γιατί ο αρχικός αλκοολικός τίτλος είναι περίπου στις 75 με 80 αλκοολικούς βαθμούς. Wow. Πολύ βαρύ. Είναι για δυνατούς παίκτες. Ναι, γι' αυτό και δεν πωλείται το λεγόμενο άνυδρο. Τώρα αυτό θέλω να δοκιμάσω. Θα καδοκιμάσουμε κάτι. Βάζανε λοιπόν τα αποστάγματα εδώ, προσθέταν το νερό και επειδή ακριβώς ήταν υψηλό βάθμα τα αποστάγματα, αυτά τα πιθάρια έχουν ειδικό ή άλωμα εσωτερικά για να μην γίνει κάποια χημική αντίδραση κάτι. Ναι. Πολύ ωραίο. Για να μην αλλοιωθεί πρακτικά έτσι το... Ναι, το... για να μην υπάρξει αυτό νομίζω είναι άργυλο στο εξωτερικό υλικό και για να μην γίνει κάποια χημική αντίδραση στο 75-80 αλκοολική βαθμή με το υλικό του πιθαριού, το μονώναν από μέσα. Και αυτό είναι από την αυτική ιστορία του πλωμαρίου, δεν είναι διακοσμητικό. Το κάτω, αυτό είναι διακοσμητικό. Ναι. Το κάτω είναι το πλωμάρι, έχει ακόμα και σήμερα μία περιοχή, λέγεται Ταρσανάς, που σημαίνει ναυπηγείο. Εκεί που φτιάχνουν καέκια, μαούνες και τέτοια. Όταν θέλαν παλιά να φτιάξουν ένα πλοίο, το κάνανε σε μικρή κλίμακα, φτιάχνανε τη μινιατούρα, το πούμε, και μετά διευρύνοντας τις αναλογίες, φτιάχνανε ένα κανονικό σκάφος. Wow.
Δηλαδή αυτό μισομόδελο λέει εδώ, γιατί ναι, σάλα ναι, ονομάζεται. Δηλαδή αυτό μετά το έπαιρνε ο Καραβάο Μαραγκός, ας πούμε ο τεχνίτης, το έκανε επί μήκυνση κατά 50 φορές, δεν ξέρω εγώ πόσες, το ίδιο και το υπόλοιπο το σκαρί, και έφτιαχνε κανονικά το σκαρί για ένα πλοιάρι. Το πλωμάρι, αν θυμάμαι καλά με μια επιφύλαξη το λέω, πρέπει να έχει γύρω στα 147 ιστιοφόρα, κάτι τέτοιο. Wow. Είχε πολλαπλάσιο πληθυσμό από τη σήμερα, γύρω στα 12.500, μόνο το πλωμάρι, χωρίς τα χωριά. Και είχε τρομερή ναυτική παράδοση, είχε ελαιοτριβία, είχε σαπουνοποιία, είχε μήλους, φυσικά τα ούζα, πυρηνοεργοστάσια. Και γιατί έφυγε ο πληθυσμός, τι έγινε με την ανάπτυξη? Νομίζω ότι μετά τη μικρασιατική καταστροφή που λέμε, επειδή τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου ήταν, ας πούμε, στη μέση, δηλαδή η πυρωτική Ελλάδα, νησιά του Αιγαίου, παράλληλα Μικράς Ασίας, μετά με τη μικρασιατική καταστροφή γίναμε σύνορα από κέντρο. Και σταδιακά άρχισε να παρακμάζει το μέρος. Ναι. Ήταν και η πόλεμη, η περίοδος του Μεσοπολέμου, πρώτος παγκόσμιος, βαλκανική πόλεμη, δεύτερος παγκόσμιος. Βέβαια άρχισε να ακμάζει πάλι σιγά σιγά με τον τουρισμό. Ναι, με τον τουρισμό, με το ούζο, εξαιρετικής ποιότητας λάδι, πανέμορφο το νησί. Ναι, και ναι. Αυτό το επιβεβαιώνουμε κι εμείς. Και για το ούζο μπορώ να πω ότι το επιβεβαιώνουμε. Ναι, είναι ένα ιδιαίτερο νησί η Λέσβος. Από όποιο μέρος και να πάτε, και στην Άντισα και στην Ερεσό και στο Σίγρι και στην πόλη της Μυτιλίνης και η Πέτρα, ο Μόλυβος, τα Βατέρα. Σημειώνουμε, γιατί θα κάνουμε ένα tour του νησιού σε λίγο με το πλωμάρι. Θεωρώ ότι θέλει τουλάχιστον 2 εβδομάδες για να γυρίσει το νησί. Ναι, είναι δύσκολο. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Θα το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Θα σταματάμε 1 ώρα σε ένα μέρος. Θα πάτε στο Σίγρι, στο Απολιθωμένο, στα μουσεία της Μυτιλίνης μέσα. Στα Χίδυρα είναι το μουσείο του Ιακωβίδη, το ψηφιακό. Η περιοχή των Βατερών, του Πολυχνήτου, του Λισβορίου, που είναι και η αματικά λουτρά, είναι το γλυκάνισο εκεί πέρα που παίρνουμε όλοι υποτοπή. Έχεις σκεφτεί να γίνεις και οδηγός για tour και λοιπά, γιατί δεν ξέρω, μου ακούγεσαι. Μα είναι ήδη, δεν το βλέπεις. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνω. Έλατε, είναι και αυτό. Θα μ' άρεσε πάντως, δηλαδή θεωρώ ότι ενδείκνεται η Λέσβος. Πριν φύγουμε θα κάνουμε μια λίστα με συμβουλές και θα φύγουμε. Το αφήνω για να ξαναρθείτε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μηχανικό σπαστήρες τεμφύλων. Στα θηλιών. Ναι. Α, βάζουμε τα μέσα, μέσα και τα πατάμε με τα πόδια. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Το γυρίζαμε αυτό, μπορείτε να το γυρίσετε. Να το παιδιά, εδώ αρχίζουμε. Πάμε, ρίξε ένα σταφύλι νικη. Είχα τσάπουρα μέσα, τα σταφύλια, φτιάχνω το κρασί. Και εδώ συνθλίβεται και ουσιαστικά περνάει ναι, κάτω. Άρα δεν το πατάς. Βάζανε το μούστο από εδώ, το ζουμί, το κρασί. Βγαίνει ο μούστος από εδώ, άρα από κάτω. Κάτω έβγαινε, πρέπει να το, σε λειτουργία είναι αυτό εδώ ακριβώς. Και συμπτωματικά είναι ο παππούς μου ο Γιάννης ο Βραβαγιάννης με τον παππού μου το Φώτη που μετέπειτα γίναν συμπέθεροι. Δεν το γνωρίζανε τότε, ναι. Ωραία. Και εδώ αυτό το πιεστήριο... Το λοιπόν, ίδιο, στροφιλιά είναι. Άλλη μορφή ουσιαστικά. Ναι. Από εδώ πέρα κάτω περνά το μούστο για αυτά και μετά οι παλιοί άνθρωποι δεν πετούσαν τίποτα. Mm-hmm. Το καλά τίποτα, κάνανε. Τίποτα, από τα τσάπουρα, από τα πομινάρια, από το σταφύλι, από το μούστο που πέρανε. Μετά από επεξεργασία φτιάχναν την καθαρή εθυλική αλκοόλη και την εκμεταλλευόντουσαν είτε για το ούζο ή για οτιδήποτε. Εξού και τα συμφωνητικά εδώ πέρα μαζί με τα ασφαλιστήρια δηλαδή που έχουμε, που είναι του προδίου αιώνα, ας πούμε το 1800 κάτι είναι και αυτά, θα δείτε μεταξύ άλλων για σταφίδα, για αποστάξεις, για διάφορα. Πολύ ωραία. Wow. Ωραία, και συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε κάποια άλλα δοχεία πάλι όπως και πριν. Σωστά, εδώ πέρα είναι κάποιες πάρα πολύ παλιές φιάλες. Συγκεκριμένα η σκούρα, η μπλε, η ετικέτα είναι η παλαιότερη. Με αυτή ξεκίνησε η οικογένεια το 1860 και παραμένει στην παραγωγή. Και εδώ. Πίνακες αλκοολομετρήσεων, αλκοολόμετρα, δοκιμαστικοί σωλήνες. Ωραία. Υπέροχα. Αυτό είναι τμήμα τσίπουρο από στα κτίρα της περιοχής. Αυτό το βρήκαμε και συντηρήθηκε όσο μπορούσε, λειτουργούσε κάπως έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα ένα καζανάκι με τα υλικά, από κάτω η φωτιά. Περνούσε ο σωλήνας διαμέσω και αυτό εδώ πέρα ήταν με κρύο νερό ώστε να ψύχει το ατμός και να παίρνουν από εδώ μπροστά το απόσταγμα. Μετασκευασμένο πιθάρι, 400 ετών ναι, για την ψήξη αποστάγματος. Και εδώ έχουμε λοιπόν τα πιγαλάκια, τα πενινταράκια που λένε και αυτά, παλιά ποτήρια, συλλογές ποτηριών, φωτογραφίες από το πλωμάρι πρωτού γίνει το λιμάνι. Στις εκβολές του ποταμού σε Δούντα, Χήμαρος για την ακρίβεια. Οι παλιοί ακόμα το λένε ποταμό το πλωμάρι. Πάμε στον ποταμό. Ωραία, και εδώ κάποιες άλλες φωτογραφίες, έτσι πάλι ιστορικές. Ναι, είναι κάποια από τα διαφημιστικά της εταιρείας. Είναι η νομοθεσία που καθορίζει ότι η ανώτατη κατηγορία είναι το εξαποστάξιο 100% που είναι μέσα του Ρούζο Βραβαγιάννη. Ενδιαφέρουσα είναι μια παραγγελία του Γεωργίου Παπανδρέου, του παππού του σημερινού
και πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που ξεκίνησε σαν ομάρχης Λέσβου. Ναι. Και μετά πρωθυπουργός της Ελλάδας, του πρώτου Γεωργίου Παπανδρέου, δύο τενεκέδες λάδι, τρία κουτιά σαρδέλες Καλονής, δέκα μπουκαλιά Ζουβραβαγιάννη και τυρί. Γιατί βγάζουμε και ωραία γαλακτοκομικά στο νησί. Αυτό είναι από το σούπερ μάρκετ, ήθελα να πάρει. Όχι, σας έστειλε παραγγελία. Παραγγελία σε κάποιον εμπιστότητα. Μέδιν, μίδιν, πώς τον λέγανε. Ωραία. Και του λέει όταν θα πας στη Λέσβο θα μου φέρεις αυτά. Παραγγελία. Και παραμένουν ακόμα. Δηλαδή και τα γαλακτοκομικά που έχουμε και τα σφαχτά και το λάδι μας. Και. 1860. Ναι. Και αυτά τα γράμματα. Αυτό είναι το γενεολογικό δέντρο. Είναι από τον πρώτο Βαρβαγιάννη, το δεύτερο, ο τρίτος... Να με. Να σε... Αριστερό χαφ. Τέλεια, τέλεια. Ναι. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να δούμε πρωτού πάμε προς τα κάτω. Είναι μια γωνία ενδιαφέρουσα εδώ πέρα με κάποια αντικείμενα από την τοπική ιστορία του Πλωμαρίου, τη βιομηχανική ιστορία. Δεν είναι τόσο συνηθισμένα με το ούζο, αλλά είναι μέρος της ιστορίας του Πλωμαρίου και του νησιού κατά την έκταση. Ζυγαριά. Ναι, είναι τα καντάρια αυτά, αν έχετε ακούσει. Καντάρια, χάνει, βρίσκει. Αυτό? Είναι βαρύδι, είναι για μονάδα μέτρησης. Ο ζυγός είναι αυτός, αυτό όλο, αυτό εδώ, μέχρι εδώ και η βέργα, είναι ένα σύστημα. Αυτό είναι άλλο σύστημα. Άλλο σύστημα. Ναι. Και εδώ δεν ξέρουμε ακριβώς τι έκανε αυτό. Κάπως, το... ναι, ήταν... Για να κρέμεται κάτι. Ναι. Λοιπόν, εδώ πιο πέρα έχουμε... Μία πανέμορφη λατέρνα, κάποια από τα βραβεία της εταιρείας. Πολύ ωραία. Και εδώ η λαντέρνα ήταν. Λαντέρνα είναι από Αρμένη κατασκευασμένη. Κωνσταντινούπολη, αλλά. Κωνσταντινούπολη, αλλά θέλει. Θέλει κούρδισμα. Θέλει μάστορα, γιατί δεν είναι. Δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Ναι, έχει από μέσα χορδές και. Α. Πολύ ωραία. Αλλά θέλει κάποιο. Δεν έχω ξαναδεί. Βλέπετε εδώ απεικονίζονται οι νότες. Πάνω, ναι, ναι. Και πώς παίζεις μουσική αυτό. Διέσεις. Δηλαδή αυτό το κουβαλούσε κάποιος στην πλάτη του. Αν δείτε από το πίσω μέρος έχει κάτι λουριά. Mm-hmm. Το κουβαλούσε κάποιος... Όλο αυτό. Ναι, κάποιος το γύριζε και είχε και ένα καλάθι, ας πούμε, και ξέρω εγώ του ρίχνανε κάποια νομίσματα. Περπατούσε και έπεσε ναι, την ναι. στο δρόμο δηλαδή. Πολύ ωραία. Ωραία. Και εδώ βλέπουμε κάποια ούζα τα οποία είναι πιο πρόσφατα, πιο σύγχρονα ή όχι. Ναι, ναι. Εδώ είναι οι προηγούμενες ετικέτες μας, mm-hmm. μέχρι πριν 2 ετών. Και εδώ είναι οι πιο καινούργιες. Ας πούμε τη σφαίρα μου ουσιαστικά ομοιογενοποιήσαμε το σχήμα. Ναι. Πεταλούδα το λέμε εμείς αυτό το σχήμα. Πεταλούδα. Ποιο? Φέραμε κοντά. Αυτό, αυτό το σχήμα εδώ μοιάζει λίγο με πεταλούδα, όντως με ναι. τα φτερά κλπ. 42%, 46%, 47% και 48% για γερούς παίχτες. Μετά πάει και 50. Όχι, όχι. Και έτσι ήταν πριν κάποια χρόνια. Απλά πολλοί δεν αναγνώριζαν τον Εύζωνα και το Αφροδίτη. Αν δείτε, διαφέρουν σαν ετικέτες, σαν σχήματα σε σχέση με το πράσινο και το μπλε που είναι τα πιο ναι. γνωστά μας. Και λέγανε, δεν ξέραμε ότι βγάζετε τον Εύζωνα, δεν ξέραμε ότι βγάζετε το Αφροδίτη. Και έτσι ομοιογενοποιήσαμε τις ετικέτες ώστε να είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμες. Ναι. Και ωραία. Εδώ έχουμε μεγαλύτερα μπουκάλια που έχουν ναι, είναι την παλιά ετικέτα μπουκάλια που έχουν παραχθεί κατά την ιστορία. Πολύ ωραία. Βγάζαμε κάποτε το πλακέτο Αφροδίτη, ήταν μισό μπουκάλι, ας πούμε. Τα βγάζαμε κάποτε αλουμίνιο. Είναι οι παλιές ετικέτες του Εύζωνα. Καράφα του ενός λίτρου. Τέλεια. Και αυτά όλα φτιάχτηκαν σαν, πώς να το πω, φόρο τιμής, ας πούμε, στις προηγούμενες γενιές. Που κουράστηκαν, που προσπάθησαν για να φτάσει το ούζο Βαρβαγιάννη, η οικογένεια Βαρβαγιάννη όπως είναι σήμερα. Στην έκτη γενιά πλέον. Στην έκτη γενιά, και αλλά δεν πρέπει καλό... να παραβλέπουμε ποτέ το εξαίρετο προσωπικό μας. Είναι όλα τα παιδιά, από τις κοπέλες στο λογιστήριο δηλαδή, μέχρι τους πολίτες, μέχρι τους εργαζόμενους από σταγματοποιεί και αυτά. Άνθρωποι είμαστε, μια ομάδα είμαστε, 33 άνθρωποι και προσπαθούμε. Και επεκτείνεστε σιγά σιγά, φαντάζομαι. Αργά και σταθερά. Τέλει. Με τα λαθάκια μας έτσι άνθρωποι είμαστε, δεν υπάρχει. Λάθη δεν κάνουν αυτοί που κάθονται. Γιάννη, αυτά είναι αυτά που βάζετε μαζί με τα φούρνα. Είναι ουσιαστικά ένα από τα προϊόντα που βάζετε μέσα στο ούζο μαζί με φρούτα και μαζί με δημητριακά. Μαχαρικά, σπόρους, αρωματικά, βότανα. Και κάθε ούζο μπορεί να έχει διαφορετικά προϊόντα μέσα. Τα ούζα πέρα από τους συνοπνευματικούς βαθμούς διαφέρουν και στην ποσότητα του κάθε συστατικού. Αλλιώς είναι άσκοπο να έχει 46, 47, 48, αν είναι μόλις το 1% απλό αλκοολικός βαθμός. Δηλαδή, ας πούμε, δεν χρησιμοποιούμε τα ίδια κιλά γλυκανίσου για το μπλε και το αφροδίτη. Αχα. Διαφέρουν. Και αν έχεις 2-3 σποράκια από γλυκανίσου, από εδώ μυρίζει σαν ούζο. Ναι. Για μυρίζει εδώ. Πρέπει να τα δαγκώσουμε. Έτσι είπες. Όχι, μυρίζει. Και μυρίζει, αλλά και να το δαγκώσει, το μυρίζει σαν ούζο. Είναι αλήθεια. Όχι. Πες την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Απλώς άργησε λίγο. Άργησε λίγο, ναι. Είναι σαν αυτές τις καραμελίσεις του ούζου. Επίσης. Να δοκιμάσω και λίγο. Ναι, βεβαίως.
Παίρνει λίγη ώρα. Εμένα μου πήρε λίγο. Όχι, μυρίζει κατευθείαν. Άμα το δαγκώσεις όμως, για να έρθει η γεύση, δεν έρχεται κατευθείαν. Στην αρχή είναι το σπόρι, περιμένεις και λες. Να το. Γίνεται, ρε, παιδιά. Και ούλο. Αρχίζει μετά να έρχεται. Όχι, μέτσα. Απελευθερώνεται. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ αυτό το tour και αρχίζουμε ένα νέο tour. Να υποθέσω. Στην παραγωγή. Πάμε στην παραγωγή. Στην απόσταξη, ναι. Σούπερ, φύγαμε. Πω πω τέλειο αυτό.